με καλούς ιονούς αλλά με προβλήματα, στα οποία φέτος έρχεται να προσθεθεί και η έλλειψη εργατικών χεριών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αναμένεται να αρχίσει η φετινή ελαιοκομική περίοδος για την Κρήτη. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Ήδη σε άλλες περιοχές, ας πούμε στην Μεσσηνία, έχουν γίνει από την περιφέρεια, από την αντιπεριφέρεια, ενέργειες ώστε να επιδοτωθούν οι άνεργοι. Μέχρι στιγμή, σε επίπεδο περιφέρειας, μέρημνα για εξασφάλιση εργατικών χεριών από άλλους κλάδους της οικονομίας δεν υπάρχει. Υπό προϋποθέσεις πάντως, η φετινή ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τους 90.000 τόνους. Η Κρήτη θα έχει μια πολύ καλή παραγωγή, ειδικά όπου αρδεύονται οι ελιές, η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή, γιατί είχαμε ένα καλό χειμώνα και ευνοϊκές θερμοκρασίες κατά την καρπόδεση. Τα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης που καταγράφηκαν τις δύο προηγούμενες ημέρες έρχονται σύμφωνα με τους γεωπόνους να ενισχύσουν την ποιότητα της φετινής παραγωγής. Ελαιοκαλλιέργειες που δεν αρδεύονται σώθηκαν κυριολεκτικά χάρη στις βροχοπτώσεις. Ήταν μια ευλογία που την περιμέναμε, ειδικά σε περιοχές όπου δεν είχαμε αρδευτικά δίκτυα και οι ελιές είχαν πάρα πολύ ζοριστεί. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που είχε μείνει σχεδόν το κουκούτσι. Την ίδια στιγμή, φόβους για εκτεταμένη δακοπροσβολή συνέπεια των λανθασμένων χειρισμών των ίδιων των παραγωγών προκαλεί αμφίβολη επιτυχία της δακοκτονίας. Μέχρι σήμερα είναι εξασφαλισμένος και ο πέμπτος ψεκασμός, ωστόσο άγνωστο παραμένει αν και φέτος υπάρχουν πιστώσεις για την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση. Αυτό που με έχει ανησυχήσει είναι τι θα γίνει με τη δακοκτονία, αν υπάρχουν τα φάρμακα και οι πιστώσεις για να γίνει ο έκτος ψεκασμός. Να πούμε ότι ήδη από σήμερα αρχίζει ο πέμπτος δονοματικός ψεκασμός στο Δήμο του Πλατανιά. Στην Κίσα μου πρέπει να αρχίσει μέσα στη βδομάδα ο πέμπτος. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, αν και υπάρχουν διαμαρτυρίες σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων. Στην τελευταία σύσκεψη πάντως στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, στις αρχές Σεπτεμβρίου, τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από όλους για να μην χαθεί ο έλεγχος.